Σωστά, ναι, είναι ένα νέο ξεκίνημα. Αρχικά αυτό που θέλω να πω είναι να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη. Για τη μεριά μου θα προσπαθήσω για το καλύτερο δυνατό. Θα προσπαθήσω να δημιουργήσω μια ομάδα που θα χαίρεται να την παρακολουθεί κάποιος και μέσα από πολλή δουλειά να καταφέρουμε να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Θεωρείτε θα συντονιστεί το πρωτάθλημα, καθώς θα υπάρχουν 14 ομάδες, 4 όμιλοι, ταξίδια. Περιμένουμε την τελική απόφαση. Σίγουρα δεν θα έχει καμία σχέση το φετινό πρωτάθλημα με όλα τα προηγούμενα. Θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Και κάθε ομάδα θα πρέπει να προσπαθήσει σκληρά για να πετύχει τους στόχους της. Σας είπα και πριν, στόχος μου είναι να χαίρεται οποιοδήποτε να παρακολουθεί την ομάδα. Να κάνουμε συγκεκριμένα και ξεκάθαρα πράγματα στο παιχνίδι μας. Και μέσα από πολλή δουλειά, από στόχους μέσα από την καθημερινότητα, να καταφέρουμε να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία στο φετινό πρωτάθλημα. Στα βάνη δεν βάζουμε. Αυτό που μπορούμε, θα κάνουμε είναι κάθε Κυριακή να διεκδικούμε την νίκη. Τώρα το που θα τερματίσει η ομάδα θα το δούμε στο τέλος. Έχετε κάνει στοχευμένες κινήσεις, περιμένουμε κάτι άλλο σταματογραφικό. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τη δομή του ρόστερ μέχρι στιγμής. Απομένουν λίγες κινήσεις ακόμα, Σε ποιότητας, θέσεις, αν... κυρίως μεσοεπιθετικά. Και θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο για τα δεδομένα της εποχής. Πόσους παίκτες θα περιμένουμε μέχρι Πιθανότατα ένα ή δύο. Κάποια, ας πούμε, ότι βρίσκεται σε καλύτερο στάδιο, σε υψηλότερο στάδιο από πέρυσι, και αν μπορεί να ανταπεξέλθει για κάτι παραπάνω στον Ευρώπη. Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για την οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Με αυτό που με ενδιαφέρει είναι η ομάδα η δικιά μας, ο Γιούχτας. Και από εκεί και πέρα, όλες οι ομάδες θα φανεί στο γήπεδο το τι θα μπορέσουν να καταφέρουν. Ευχαριστώ.